του με τον ορό στο χέρι αφήνει στο φέρετρο λίγα λευκά λουλούδια. Η μάνα του πέφτει κάτω και σπαράζει. Ο αδερφός του ξεσπά σε λυγμούς. Γεννήθηκα στο βλεφαρό του κεραυνού. Σβήνω κυλώντας στα νερά. Ο ξάδερφος του άτυχος Μιναγού Φώτης Κατοίκος μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή μας για τον ήρωά τους όπως τον αποκαλούν και αποκάλυψε τον τρόπο που τα δύο ανήλικα παιδιά του έμαθαν για το χαμό του πατέρα τους. Τα παιδιά το γνωρίζουν, το μάθανε, γιατί όπως ξέρετε αγκάλιασε την οικογένεια και η δική ομάδα ψυχολόγων και θα βοηθηθούν και τα παιδιά θα μείνουν μόνα τους. Δυστυχώς δεν ήμουν εκεί. Και το λέω δυστυχώς γιατί και εγώ έχω δύο παιδιά, ένα κόρη και ένα κορίτσι, και δεν ξέρω αν θα το άντεχα. Αλλά σίγουρα τα παιδιά αυτά θα είναι υπερήφανα. Στην νεκρόσιμη ακολουθία παρέστησαν ο Υπουργός Πάνος Καμένος, ο αναπληρωτής Υπουργός Φώτης Κουβέλης, κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη, βουλευτές και η στρατιωτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου.